Καταγγελία βόμβα στη Βουλή από τη βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Ρίτα Σούπερμαν. Γυναίκα αστυνομικός έπεσε θύμα βιασμού από συνάδελφό της με την υπόθεση, όπως υποστήριξε, να κουκουλώνεται χωρίς απόδοση ευθυνών. Αν έχει στοιχεία, πρέπει να έρθει να τα καταθέσει για να εξεταστούν, ήταν η απάντηση της Υπουργού Δικαιοσύνης. Η Γιώτα Κούμουρου έχει το ρεπορτάζ. Σοβαρές καταγγελίες από την βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Ρίτα Σούπερμαν ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής κατά την εξέταση του κεφαλαίου της έκθεσης της Γκρέκο που αφορά στην πρόληψη της διαφθοράς στην αστυνομία στην παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού της Αστυνομίας. Υποστήριξε πως κουκουλώθηκε πρόσφατη υπόθεση βιασμού γυναίκας αστυνομικού από συνάδελφό της. Πρόκειται για ένα πολύ πρόσφατο περιστατικό όπου εκατήγγειλε αστυνομική να κάποιο συνάδελφό της για υπόθεση βιασμού και παράλληλα δύο άλλους συναδέλφους αξιωματικούς οι οποίοι κατηγορήθηκαν για υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι κατηγορίες, όπως είπε, διερευνήθηκαν, ωστόσο η νομική υπηρεσία αποφάνθηκε ότι η κοπέλα ήταν αναξιόπιστη και έτσι ο αστυνομικός γύρισε πίσω στα καθήκοντά του. Αυτό που με ανησυχεί εμένα και με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι έχει κηρυχθεί η κοπέλα αναξιόπιστη, ενώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου αναξιόπιστη και ο καθένας δικαιούται να καταγγείλει και να μαστηρίσει για οτιδήποτε θέλει. Δεν της δόθηκε η ευκαιρία να στηρίξει την υπόθεση της στο δικαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο. Αν έχει στοιχεία να τα καταθέσει, απαντά η αρμόδια υπουργός. Δεν πρόκειται να σχολιάσω έτσι μια γενική καταγγελία από την κυρία Σούπερμαν. Αν έχει στοιχεία, πρέπει να έρθει να τα καταθέσει για να εξεταστούν. Αν όντως ευσταθεί, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κοινή διαπίστωση κατά την συζήτηση στην Επιτροπή ήταν η ανάγκη για εξυγχρονισμό, αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της αστυνομίας με βάση τις συστάσεις της Γκρέκο.